Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης καταγγέλουμε για άλλη μια φορά το διαρκές πολιτικό έγκλημα που έχει ως αποτέλεσμα να προστεθούν στο ημερολόγιο της ζωής των λαϊκών δυνάμεων στις εκατοντάδες των νεκρών ακόμη 15 ζωές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τους άλλους δύο που αγνοούνται. Μετά από τις νέες 28 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πολιτικό έγκλημα που οδηγεί σε ανυπολόγιστη καταστροφή λαϊκών περιουσιών, σπιτιών, καλλιεργειών, μελισσιών, κοπαδιών, επιχειρήσεων που έγιναν με κόπους δεκαετιών του φυσικού πλούτου της Ελλάδας. Είδαμε τις διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική και στην Αθήνα. Είδαμε τραπέζια με καρό χρώμα να κάνουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες στο Μοναστηράκι. Είδαμε το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θεσσαλία να σταματάει. Είδαμε νεφροπαθείς να μεταφέρονται με σειρματόσχηνο από τη μια μεριά της γέφυρας στην άλλη στη Θεσσαλία. Είδαμε λοιπόν πλημμυρισμένη την Αθήνα και τη μάλλον ορεινή και απομακρυσμένη από το κέντρο της Αθήνας Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Καταστροφές που έρχονται να προστεθούν στις αμέτρητες συνέπειες που βιώνει ο λαός μας χρόνια τώρα, ύστερα από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από σεισμούς, από αποκλεισμούς από τα χιόνια. Τα αθώα θύματα από τις πλημμύρες και από τις πυρκαγιές, από τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, δεν βαραίνουν γενικά και αφηρημένα τη φύση, τον κακό μας τον καιρό ή την τεχνολογία. Βαραίνουν επιλογές όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του λαού. Βαραίνουν το σύστημα που εμπορευματοποιεί τα πάντα, πρώτα και κύρια την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ένα κράτος που έχει για θεό του την εκμετάλλευση, για πολιτισμό του τον ατομισμό, την εκμετάλλευση και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Ως ΚΚΕ εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους των περιοχών που πλήγονται από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών που έδιναν και δίνουν ηρωικές μάχες στις δύσκολες συνθήκες. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα μέτωπα των πυρκαγιών, παίρνουν μέρος στην κατάσβεση μαζί με άλλους κατοίκους, εργαζομένους, αγρότες, εκφράζουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη στους πληγέντες, διεκδικούν προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία, την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Σε αντίθεση με την πρακτική της κυβέρνησης, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που διαχρονικά υποτάσσουν τα πάντα και το σχεδιασμό στην αντίληψη του κόστους ωφέλους, ενώ διαθέτουν εκτός των άλλων ελάχιστα μέσα για τις υποδομές, που περιμένουν να κατέβουν τα νερά στις πλημμυρισμένες περιοχές, να σβήσουν μόνες τους οι πυρκαγιές όταν φτάνουν στη θάλασσα ή όταν πέσει ο αέρας. Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν μαζί με τον λαό να πρωτοστατούν για τη βοήθεια και την αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, στην οργάνωση της διεκδίκησης και στήριξης των πληγέντων, για πλήρη αποζημίωση με τη δημιουργία επιτροπών αγώνα και όχι μόνο. Σε όλες τις περιοχές της χώρας μας είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, γιατί έρχεται χειμώνας και πολιτικός και κλιματικός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί κάθε τόσο πλημμυρίζουν και καίγονται πόλεις και χωριά, δάση σε όλη την Ελλάδα? Γιατί ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες μεγάλες καταστροφές, ενώ η επιστήμη, η τεχνική και η τεχνολογία μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, από τις πλημμύρες, από τα φυσικά φαινόμενα? Τι εμποδίζει την αξιοποίησή τους για την έγκαιρη προετοιμασία, για κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, για την προστασία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, όχι από τη λεγόμενη κλιματική κρίση και την ένταση των φυσικών φαινομένων, αλλά και όταν τα φαινόμενα έχουν ακόμα πιο ήπια ένταση, όπως είχε η προχθεσινή μπόρα στην Αθήνα? Ακραίο φαινόμενο έφταιγε για το ότι πλημμύρισε η Βασιλή Σοφίας, μα το ύψος της βροχής ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Μήπως έγιναν πρώτα τα ποτάμια δρόμοι
και μετά έγιναν οι δρόμοι ποτάμια. Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Ποιος είναι τελικά ο αντίπαλος? Υπάρχει λύση προς όφελος του λαού? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι νέες καταστροφικές πλημμύρες οδήγησαν πάλι την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρατικά και των μεγαλοεπιχειρηματών, επιχειρηματιών, στον καταλογισμό της ευθύνης στην ένταση των καιρικών φαινομένων και στην κλιματική κρίση. Αρκέστηκαν άλλη μια φορά στις ειδοποιήσεις του 112 σε επικλήσεις στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Το φύγετε από τα σπίτια όταν γινόταν οι φωτιές αντικατέστησε το μείνετε στα σπίτια. Αυτή είναι η πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης. Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων στις κρατικές υπηρεσίες, των πυροσβεστών, των δημοτικών και περιφερειακών υπαλλήλων που αγωνίζονται να προστατεύσουν τα σπίτια και τις λαϊκές περιουσίες. Πίσω όμως από τις περιγραφικές αναφορές, όλοι τους επιχειρούν να συγκαλύψουν το βασικό, ότι η χώρα είναι αθωράκιστη λόγω της ανυπαρξίας ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας και πρόληψης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής για τα λαϊκά συμφέροντα πολιτικής που έχουν εφαρμόσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, όπως βλέπουμε άλλωστε να συμβαίνει και σε άλλες πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Το ότι συμβαίνει αυτό οφείλεται στο ότι αυτά τα απαραίτητα έργα ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας δεν αποτελούν προτεραιότητα για το αστικό κράτος, διότι δεν δίνουν μεγάλα κέρδη στους μονοπωλιακούς ομίλους. Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συστήνει στις κυβερνήσεις ότι είναι προτιμότερο να δίνουν αποζημιώσεις ψίχουλα μετά τις καταστροφές στα λαϊκό στρώματα παρά να κατασκευάζουν ολοκληρωμένες και καλά σχεδιασμένες υποδομές. Η μόνη περίπτωση να γίνουν κάποια έργα είναι αν συνδυάζονται με μεγάλες επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, αν και ούτε αυτό είναι σίγουρο, όπως βλέπουμε στους μεγάλους οδικούς δρόμους. Βρίσκουν όμως χρήματα όταν είναι για να πάρουν με απευθείας αναθέσεις έργα οι δικοί τους όμιλοι, όπως τον Ιαννό στη Θεσσαλία, που τα έργα βιτρίνας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Τα κονδύλια που εμφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στους προϋπολογισμούς των περιφερειών της χώρας, η αντιπλημμυρική προστασία είναι ανεπαρκέστατα, όπως και, για την αντιπυρική και για την αντισεισμική. Τα όποια έργα εξαγγέλλονται με φανφάρες, συνήθως μετά τις μεγάλες καταστροφές, πυρκαγιές ή πλημμύρες, στην πορεία και αν γίνουν με περικοπές στα κονδύλια, αποτελούν μπαλώματα, συνιστούν αποσπασματικές παρεμβάσεις και πολλές φορές μεταφέρουν το πρόβλημα από τη μια περιοχή στην άλλη, αφού δεν είναι ολοκληρωμένα με βάση τη λεκάνη απορροής. Ελάχιστα είναι και τα κονδύλια για τα οποία δίνονται για την προστασία των δασών, για την πρόληψη και την αποκατάσταση μετά από καταστροφικές πυρκαγιές στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών. Την ίδια ώρα όμως γίνονται φαραωνικά έργα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και αναπλάσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι για να τους εκμεταλλεύονται επιχειρηματικά το κεφάλαιο και έργα που υπηρετούν την ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο. Αλλά ο Κηφισός ξεχυλίζει, η Πειραιώς τη χαμοστέρνας πλημμυρίζει και τα αντιπλημμυρικά έχουν γίνει το γεφύρι της Σάρτας, ενώ άλλες κεντρικές αρτηρίες γίνονται λίμνες. Συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιάς πνίγονται στις λάσπες. Πολλές περιοχές, ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουν έλλειψη δημόσιου αποχετευτικού συστήματος. Αυτή την κατάσταση την έχουμε καταγγείλει πολλές φορές ως κόμμα και καλούμε τον λαό να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτό που αποδεικνύεται τελικά είναι ότι όσο κριτήριο της χρήσης γης, του χωροταξικού σχεδιασμού και των υποδομών πολιτικής προστασίας είναι το κέρδος, δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιμετώπισης και των αντιπλημμυρικών και των πλημμυρικών φαινομένων. Απέναντι στην ταξική αυτή πολιτική όλων των αστικών δυνάμεων, τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει ούτε στιγμή να σταματήσουν να διεκδικούν μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα μέτρα για την ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας τους, για τη γρήγορη αποκατάσταση προβλημάτων, για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, για ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης της αντιπλημμυρικής προστασίας, φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο, για ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής,
με άμεση και ορθολογική διευθέτηση των ρεμάτων, μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, με κριτήρια συνδυασμένης κάλυψης των λαϊκών αναγκών, έλεγχο του συνόλου των τεχνικών έργων για τις επιπτώσεις στα πλημμυρικά φαινόμενα, αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα που να καλύπτουν συνδυασμένα τις λαϊκές ανάγκες, να παλεύουν για ενίσχυση του προσωπικού των ΜΕ και μέσων της εκπαίδευσης των φορέων πολιτικής προστασίας για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού. Επισημαίνουμε βέβαια ότι η διασφάλιση ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων για τη συνδυασμένη αυτή κάλυψη των αναγκών προϋποθέτουν μια ριζικά διαφορετική διέξοδο για την οποία παλεύει το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από την πολύπαθη Πάρνηθα μέχρι την ανυπολόγιστη καταστροφή στον Εύρο, στο δρυμό της Δαδιάς, από τη Ρόδο μέχρι περιοχές με εγκαταστάσεις στρατιωτικής σημασίας όπως το Στεφανοβίκιο, η Αγχίαλος, ο Άβαντας και η Παλαγία της Θράκης, η Ελευσίνα, ο απολογισμός είναι τραγικός. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα ντύθηκαν στο σταχτή και στο μαύρο. Σταχτή και μαύρο, χρώματα που ταιριάζουν στον καπιταλισμό που σαπίζει και στις αστικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όχι σε αυτό που ταιριάζει στο λαό μας. Σε 7 χρόνια περίπου καταστράφηκε το 33% των πολύτιμων για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων λεκανοπεδίου δασών. Για μια ακόμη φορά ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε τραγικές και οδυνηρές συνέπειες από την εγκληματική ανυπαρξία διαχείρισης και προστασίας των δασών. Από την ανυπαρξία σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με κύριο βάρος στην πρόληψη και την οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Το κόμμα μας έξω και μέσα από τη Βουλή πολύμαρφα έχει αποκαλύψει την πολιτική υποκρισία των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων που αντιμάχονται με ξύλινα σπαθιά. Την προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών αλλά και τη συγκάλυψη της πραγματικής αιτίας των καταστροφών. Η πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική, αν και την πήρε φαλάκι, θα λέγαμε, η νέα πλημμυρική καταστροφή στη Θεσσαλία. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μία ακόμη αυτουργός σε αυτό το διαρκές και κατά συρροή πολιτικό έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντας, των δασών, της λαϊκής περιουσίας, της ανθρώπινης ζωής που βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Μαζί με τα δάση, τις καλλιέργειες, τα σπίτια, τα ζώα έγιναν στάχτη και οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί καλύτερης από κάθε φορά ετοιμότητας του κράτους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, ενώ συνεχίζεται η ίδια δασοκτόνα πολιτική που εφαρμόζεται δεκαετίες από όλες τις αστικές κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στη λογική πάλι του κόστους ωφέλους. Ενώ μετά τις καταστροφές επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα γνωστά επιχειρήματα δικαιολογίες που είχαν χρησιμοποιήσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι φταίει η κλιματική αλλαγή, είναι το νέο φάρμακο για κάθε νόσο. Οι καύσονες φταίνε, οι ακραίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες. Οδηγείται έτσι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνησή του σε κωμικοτραγικές προσπάθειες δικαιολόγησης των καταστροφών, τελειοποιώντας την επιστήμη, μιλώντας περί πυρονέφους, περί μέγα πυρκαγιών, ενώ προσπαθεί να αξιοποιήσει καταστροφές και σε άλλες χώρες για να αμβλύνει το μέγεθος και τη σημασία της καταστροφής στην Ελλάδα και της πολιτικής του ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη, λέει ότι φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν εφάρμοσε ή άργησε να εφαρμόσει τη δική του πολιτική, που όμως ήταν ουσιαστικά ίδια, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο ίδιο πνεύμα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύσσεται και κριτική όλων των άλλων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης και άλλων, που εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη συντονισμού στην αργοπορία της κυβέρνησης για να πάρει μέτρα, ενώ αναγνωρίζουν και αυτοί στον ένα ή στον άλλο βαθμό ως υπεύθυνη τη λεγόμενη κλιματική κρίση. Ας απαντήσει λοιπόν και η κυβέρνηση και όλοι οι θειασότες της πράσινης ανάπτυξης και της λεγόμενης κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση φταίει για το ότι όλα τα δίκτυα ομβρίων στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας
είναι 40 και 50 ετών, όταν οι πόλεις σήμερα έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Όταν παρά τις ειδοποιήσεις σχετικών φορέων, τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τις πλημμύρες, καμιά προετοιμασία δεν υπήρξε από το κράτος. Ότι έμειναν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, νερό, τρόφιμα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, γιατί δεν υπήρχε ο σχεδιασμός για εφεδρικά δίκτυα και τροφοδοσία του λαού σε έκτακτες συνθήκες. Η κλιματική κρίση φταίει για το ότι μόνο το 0,04% του προϋπολογισμού δίνεται για τα δάση που αποτελούν το 65% του ελληνικού εδάφους. Η κλιματική κρίση φταίει το ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών πανελλαδικά, ότι κανένα δάσος δεν έχει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει τις μελέτες αυτές σε εταιρείες που θα στοιχήσουν πανάκριβα, ενώ έπρεπε να γίνονται από τους δασικούς υπαλλήλους των δασαρχείων. Η κλιματική κρίση φταίει για το ότι λείπουν 2.000 δασολόγοι και δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης στα δασαρχεία όλης της Ελλάδας που χρειάζονται τουλάχιστον 10.000, που απαξιώνονται διαχρονικά οι υπηρεσίες με κορυφαίο αρνητικό σταθμό το διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση και τη μεταφορά της αρμοδιότητας της κατάσβεσης από τη δασική στην πυροσβεστική υπηρεσία το 1998 από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Η κλιματική κρίση φταίει για τις ελλείψεις 4.500 πυροσβεστών και των μέσων κατάσβεσης που κατά μέσο όρο στην πυροσβεστική είναι το 1/3 των αναγκών. Τώρα βλέπετε, δεν είναι η αιτία για τις καταστροφές στα ακραία καιρικά φαινόμενα ο στρατηγός άνεμος που χρησιμοποιούσαν σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά είναι η κλιματική κρίση που τα προκαλεί. Κι όμως, είναι γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, από τον Αρίσταρχο το Σάμιο και αργότερα από τον Γαλιλαίο, ότι η γη κινείται, ότι το κλίμα της γης πάντα αλλάζει και καθορίζεται από την ενέργεια του ήλιου. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές συμβαίνουν από τη δημιουργία και όσο θα υπάρχει γη. Δεν τις υποτιμάμε. Ούτε τις πλημμύρες, ούτε τους εμπρησμούς, ούτε το γεγονός ότι οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλούνται ή και να αξιοποιούνται στα πλαίσια γεωπολιτικών ή άλλων ανταγωνισμών. Όμως το κράτος θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση ακριβώς τέτοιων δύσκολων συνθήκων στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των δασών με τον αντίστοιχο αντιπυρικό σχεδιασμό με κύριο βάρος στην πρόληψη, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει. Όμως δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό πρόσθετο μέτρο, αποδεικνύοντας ότι ο ισχυρισμός τους αποτελεί πρόσχημα για την καταστροφική δασική πολιτική τους. Η αλήθεια είναι ότι η αντιπαράθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ γίνεται, παραφράζοντας και τη γνωστή ταινία, για τα μάτια της μόνο. Για τα μάτια της αστικής τάξης διαγωνίζονται ως πολύφερνοι γαμπροί διαχειριστές της αστικής εξουσίας. Η πολιτική του στο περιβάλλον και στα δάση μοιάζει σαν σταγόνες του νερού. Είναι η μια συνέχεια της άλλης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παλιότερα ήταν και είναι συνεταίροι και συνυπεύθυνοι μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές, γιατί υλοποιούν και στηρίζουν την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες, τις μετά το 2020 δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη ένταξη των δασών στις μονοπωλιακές ανάγκες. Γιατί αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, τα δάση, τη γη, την κατοικία ως εμπορεύματα, για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι των κατασκευών, της ενέργειας, του τουρισμού, στο όνομα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της δίθεν βιώσιμης οικονομίας. Υλοποιούν την ίδια καταστροφική δασική πολιτική, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΣΕΒ, των τραπεζών, εξασφαλίζοντας μάλιστα ένα νομικό πλαίσιο για τις fast track άδειες κατά παραγγελία περιβαλλοντικές μελέτες για αποχαρακτηρισμούς προστατευόμενων περιοχών. Είναι επίσης χαρακτηριστική η συμφωνία τους για την επιλογή εκχώρησης της διαχείρισης των δασών σε επιχειρηματικούς ομίλους, ικανοποιώντας χρόνιο αίτημά τους, όπως άλλωστε ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.
Αυτή η κοινή πολιτική τους είναι ο πραγματικός εμπριστής των δασών, της λαϊκής περιουσίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δρόμου ανάπτυξης. Στα δάση, στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργούν πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, καταστρέφοντας τα δάση, την άγρια πανίδα, ποδοπατώντας τη βιοποικιλότητα για την οποία δήθεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται επίσης για την εκμετάλλευση των δασών ως τουριστικά χωριά, μεταλλεία, λατομεία, ως χώρους εγκατάστασης των λεγόμενων logistics, ως χώρους εγκατάστασης απορριμμάτων. Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν και σήμερα να είναι ένα από τα βασικά προβλήματα των δασών, που δεν διαχειρίζονται σε επιστημονική βάση, αλλά υποτάσσονται στους νόμους της αγοράς. Διευκολύνουν την εκμετάλλευσή τους μετά τις πυρκαγιές για τη δημιουργία πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τη μαζική και φτηνή απομάκρυση μεγάλων ποσοτήτων ξύλου για θρηματισμό, καυσόξυλα, αλλά και για βιομηχανική ξυλία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πολιτική ευθύνη των περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων αφορά κυρίως τη συμπόρευση με τη διαχρονικά ασκούμενη πολιτική που έπρεπε να πρωτοστατούν στη διεκδίκηση των προϋποθέσεων αποτελεσματικής προστασίας του λαού και του περιβάλλοντος. Ας μιλήσουμε λίγο για τον ημιτό. Από τη δεκαετία του 90 αλλά και σήμερα, με την πράσινη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις και μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση των περιαστικών βουνών της Αττικής. Την επιβολή μάλιστα μέχρι και εισόδου εισιτηρίου στους ορεινούς όγκους και τη λειτουργία τους ως πάρκα τύπου πεδίου του Άρεως. Από τότε που η κυβέρνηση του Πασόκ ήθελε να δώσει τη διαχείριση των ορεινών όγκων της Αττικής στο Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη με την εμπλοκή της τοπικής διοίκησης σε ρόλο δήθεν διαχειριστή και έκανε πίσω τότε λόγω των τεράστιων λαϊκών αντιδράσεων για όσους θυμούνται. Από τότε ως κόμμα είχαμε επισημάνει ότι η επιλογή της εκχώρησης της διαχείρισης των ορεινών όγκων της Αττικής μπορεί να επανέλθει, γιατί οι επιχειρηματικοί όμιλοι ποτέ δεν εγκατέλειψαν τη μετατροπή των δασών στα γύρω βουνά σε ιδιωτικοποιημένα πάρκα πρασίνου με ξεχωριστό ενεργό ρόλο σε αυτή τη βάση και συνεταίρου στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Ο Ημιτός είναι ένα από τα 4 δάση στα οποία περιβάλλουν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αντιμετωπίζει ένα σύνολο οξυμένων προβλημάτων με συνέπεια την οικολογική του υποβάθμιση και άρα την άμβληση των θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όχι μόνο των δήμων και των κατοίκων που συνορεύουν, αλλά και όλο του λεκανοπεδίου. Βασική αιτία για την κατάσταση αυτή είναι η για δεκαετίες άναρχη ανάπτυξη του λεκανοπεδίου προς όφελος της κερδοφορίας του κατασκευαστικού κυρίου Σκεφαλαίου, που εκμεταλλεύεται ληστρικά το περιβάλλον, εκχερσώνει, αλλάζει χρήσεις, καταπατά, καίει τους πνεύμονες του λεκανοπεδίου, γιατί έτσι πάντα και σήμερα εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις επιδιώξεις του. Ο ημιτός που υποτίθεται ότι προστατεύεται από τη δασική τοποθεσία και από το Προεδρικό Διάταγμα 544 του 1978, που έχει πολλές φορές τροποποιηθεί, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως δεν διαχειρίζεται ούτε προστατεύεται ουσιαστικά, δεν διαχειρίζονται τα νερά και φυσικά είναι ανύπαρκτος ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός σε αυτό το πλαίσιο. Η διάχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που ενισχύονται από τις εφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές μητροπολιτικής εμβέλειας. Αντιμετωπίζει ασύμβατες χρήσεις σε προστατευόμενες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές του. Αντιμετωπίζει καταπατήσεις, ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις για δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, κυρίως κρατικών εκτάσεων, από την Αγία Παρασκευή σε όλο το μέτωπο μέχρι τη Γλυφάδα, τη Βάρη, παραλιακά και ανατολικά, την Παιανία και το Κοροπή. Όλα αυτά διεκδικούνται από μεγαλοειδιοκτήτες και οικοδομικούς συνεταιρισμούς με στόχο την αλλαγή χρήσης του δάσους και την οικοπεδοποίηση του ημιτού. Αντιμετωπίζει επίσης την ανύπαρκτη διαχείριση και προστασία του, την έλλειψη ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα και χρηματοδότησης της δασικής υπηρεσίας και των δασαρχείων που έχουν την ευθύνη γι' αυτό. Επίσης αντιμετωπίζει την οικολογική του υποβάθμιση από τις
επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, αλλά και τη βοσκή που γίνεται πολλές φορές στα καμένα. Τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι έχουν διακοπεί οι αναδασώσεις λόγω του ότι δεν υπήρχαν χρήματα και λόγω των εμποδίων για την αναδάσωση σε περιοχές που διεκδικούνται ή διακατέχονται από ιδιώτες. Τι κάνουν λοιπόν απέναντι σε αυτή την κατάσταση οι κυβερνήσεις, η τοπική και περιφερειακή διοίκηση, ο ΣΠΑΗ που είναι σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων? Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της κυβέρνησης και του ΣΠΑΗ, στο οποίο συμμετέχουν, όπως είπαμε, οι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής, που αφορούν τον Ημιτό. Πρώτο παράδειγμα. Τον Ιούλιο του 2020, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προστασία του Ημιτού ενώπιον του τότε Περιφερειάρχη Πατούλη, των Δημάρχων και του ΣΠΑΗ. Ο Υπουργός, εκτός των άλλων, είπε ότι δίνουν τη δυνατότητα για αναζωογόνηση εγκατελειμμένων αγροτικών εκτάσεων. Πρόκειται, λέει, για μια πρακτική που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στους αστικούς ιστούς της Ευρώπης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Άκουσον, ο Ημιτός είναι αστικός ιστός. Και παρακάτω. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλά, λέει, ένα σύνθημα. Οφείλουμε να συνδυάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ ένα από τα κύρια ωφέλη από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ημιτού ήταν ότι θα δημιουργηθεί, και το είπε και με χαρά, ζώνη οικιστικής χρήσης μέσω ενός ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δεύτερον, ο ΣΠΑΗ αποτελεί το λαγό της πολιτικής εμπορευματοποίησης των δασών και της μούφα πράσινης ανάπτυξης. Με ημερίδες που πολλαπλασιάζονται στην Αθήνα, όπως έγινε 23-24 Γενάρη του 23, στη Θεσσαλονίκη 15 Φλεβάρι του 23 μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εμφανίζεται λοιπόν ο ΣΠΑΗ ως οργανωτής ημερίδων με τίτλο «Ο δεκάλογος της σωτηρίας των δασών μας, η τοπική αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της πολιτικής προστασίας». Επιδιώκει με την ενίσχυση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των οποίων εκπρόσωποι, πέρα από ότι συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης, υπερθεμάτισαν και παρευρίσκονταν εκεί και χαιρέτιζαν αυτή την εκχώρηση της διαχείρισης των δασών, άμα υλοποιηθεί, σε επιχειρηματικούς ομίλους με πολιορκητικό κριό τους Δήμους και τους συνδέσμους τους, όπως άλλωστε οι ίδιοι ομολογούν, στόχο τους είναι να αναδειχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως πραγματικό κύτταρο της πολιτικής προστασίας για τη διαφύλαξη του δασικού πλούτου της πατρίδας μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Οι προτάσεις είναι αποκαλυπτικές. Μία πρόταση: αλλαγή νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των δασών με πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιας τοπικής αυτοδιοίκησης? Δεύτερον, ίδρυση δασικής αστυνομίας για την επόπτευση των δασών. Εθνικό Μητρό Όριμων Δασικών Μελετών, για να αρχίσουμε να παίρνουμε και νόημα στο ποιες πλευρές θέλουν να έχουν. Νέες μέθοδοι αποκατάστασης των δασών, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Προοπτικών. Δημιουργία συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων σε όλους τους ορεινούς όγκους της χώρας. Είναι προτάσεις που επιδιώκουν να μετατρέψουν όχι μόνο το ΣΠΑΗ, αλλά όλους αυτούς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τελικά την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, σε πλασχέδες των επιχειρηματικών ομίλων της πράσινης ανάπτυξης, της μετατροπής των δασών σε κερδοφόρα διέξοδο για τις εκμεταλλευτικές τους επιδύσεις. Να μετατρέψουν τον Ημιτό σε τουριστικό διέξοδο, γιατί αυτή ήταν η γραμμή και των δηλώσεων τότε του Χατζηδάκη, σε τουριστικό διέξοδο της Μεγαλούπολης του Ελληνικού που θα κατασκευάσει η Landa Development. Αν αυτοί οι στόχοι υλοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε εκχώρηση της διαχείρισης και προστασίας των δασών από το κράτος στους ομίλους, με το φερετζέ της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και των συνδέσμων, που όπως είπαμε δεν είναι καινούριο, αλλά αποτελεί μια συνέχεια σε τελευταία διάλυση της τότε επιδίωξης του ΠΑΣΟΚ από το 1993. Μάλιστα, όπως κάθε αντιλαϊκή και αντιπεριβαλλοντική πολιτική, έτσι και η συγκεκριμένη προβλέπει και το χωροφύλακά της. Γι' αυτό και μια από τις προτάσεις ήταν η δασική αστυνομία που θα δημιουργήσουν, τη στιγμή, βέβαια την ίδια στιγμή, που οι δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών, που τα κενά στους δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών είναι πάνω από 1000. Ενώ για να καλυφθεί ικανοποιητικά η προστασία
δασοφύλαξης, παραδείγματος χάρη του δασαρχείου της Πεντέλης, που συμπεριλαμβάνει και τον Ημιτό και την Πεντέλη, χρειάζονται πάνω από 20 δασοφύλακες μόνο και έχει 8. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, βέβαια, σπαταλιούνται εκατομμύρια ευρώ, που επιδιώκουν δηλαδή οι σύνδεσμοι να κάνουν αυτές τις προτάσεις πραγματικότητα, σπαταλιούνται εκατομμύρια για τα διάφορα προγράμματα κωμωδίες τύπου κλιμάτικα, τις δίθεν έξυπνες πόλεις, από τις οποίες πάλι κερδίζουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι για τα δίθεν ενεργειακά κρατικά κτίρια και σπίτια, τα οποία όμως θα καταστραφούν οικολογικά μάλιστα μετά από έναν μεγάλο σεισμό, αφού δεν έχει γίνει κανένας ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος και για αυτά τα δημόσια κτίρια. Καταγγέλνουμε λοιπόν αυτή την πολιτική των κυβερνήσεων, του σπάει της πλειοψηφίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Καταδικάζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια και καλούμε σε παγρύπνηση το λαό και σύγκρουση με τέτοιες πολιτικές που στο όνομα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων καταστρέφουν τη ζωή μας και το περιβάλλον. Καλούμε σε αγώνα για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών προϋποθέσεων για ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών όπως του Ημιτού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων του Λεκανοπεδίου ήταν και είναι να λειτουργήσουν πάλι ο Ημιτός και τα γύρω βουνά ως δασικά οικοσυστήματα για την εξασφάλιση της μέγιστης λειτουργίας τους και της προσφοράς τους στην ποιότητα ζωής του Λεκανοπεδίου. Τότε προστατεύονται με τον πιο ενεργητικό τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται η οικολογική ανόρθωσή τους με μια ριζικά διαφορετική πολιτική που θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση και συνολική προστασία των βουνών, αντιπλημμυρική, αντιπυρική, προστασία από παράνομες αλλαγές χρήσης, από αποχαρακτηρισμούς, από ασθένειες, από την εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτή η πολιτική είναι αντίθετη με την κυβερνητική πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της υποβάθμισης και της καταστροφής του Ημιτού και όλων των βουνών. Είναι αντίθετη με την πολιτική που επιδιώκουν οι νυν υποψήφοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και τους ΠΑΗ, που όπως είπαμε είναι στελέχη των αστικών κομμάτων, που έχουν στόχο να αποτελέσει η περιφερειακή διοίκηση το μεσάζοντα στην ιδιωτικοποίηση. Η στάση τους αυτή υπονομεύει την πολιτική μας πρόταση ώστε να λειτουργήσει το δασικό οικοσύστημα όπως έχει ανάγκη ο λαός του Λεκανοπεδίου. Αυτή την πολιτική θα διεκδικήσουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι και όσοι συμπαρατάσσονται με τη λαϊκή συσπήρωση μέσα και έξω από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, πρωτοστατώντας τον αγώνα ενάντια σε κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει σε καταστροφικές για τον Ημιτό επιλογές. Θα πρωτοστατήσουν στον αγώνα για ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και οικολογική ανόρθωση του Ημιτού με ευθύνη του κράτους, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στον Ημιτό, συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο των λεκανών απορροής, για σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, προστασία από τις πλημμύρες, για μελέτες και έργα αναδασώσεων. Δεν θα αναγνωρίσουν και θα παλέψουν για καμιά αναγνώριση ιδιοκτησιακών διεκδικήσεων σε τμήματα κρατικών δασών και δασικών εκτάσεων στον Ημιτό. Θα παλέψουν για την απομάκρυση των αντιπεριβαλλοντικών χρήσεων, όπως παραδείγματος χάρη των οικοδομικών συνεταιρισμών, της παράνομης βοσκής, την απαλωτρίωση ιδιοκτησιών, όταν αυτό θα εξυπηρετεί την ανάπτυξη του Ημιτού ως δάσος. Θα παλέψουν για την μη άναρχη επέκταση των σχέδιων πόλεων, για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων από το κράτος. Για αυτή την πολιτική πρόταση αγωνιζόμαστε. Για τη διεκδίκηση αυτών των προτάσεων σας καλούμε να παλέψουμε και να ενισχύσετε την λαϊκή... Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, τα μπαζωμένα ρέματα, η άναρχη επέκταση του σχεδίου πόλης, οι ελλείψεις των αντιπλημμυρικών έργων και αντισεισμικής προστασίας, η κατασκευή των μεγάλων οδικών αξώνων και άλλων υποδομών, χωρίς να παίρνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι, καθιστούν αδύνατο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης και των αντιπλημμυρικών φαινομένων. Η απουσία σχεδίων μαζικής διαφυγής
σε περιπτώσεις ανάγκης, εκενώσεις περιοχών, η απουσία ελεύθερων χώρων αποτελούν ορισμένα μόνο ενδεικτικά παραδείγματα του σημερινού δρόμου ανάπτυξης. Φανερώνουν σε όλο τους το μεγαλείο τα επιτεύγματα μιας κοινωνίας που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εμπορευματοποίηση των πάντων σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα αυτή. Υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει και η εκμετάλλευση της γης και των δασών. Αυτή τη δυνατότητα υλοποίησης φωτίζουν οι προτάσεις και οι θέσεις του ΚΚΕ. Η υλοποίηση των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, την προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεγάλης έκτασης, είναι τελικά ασύμβατη με το σημερινό δρόμο ανάπτυξης. Η διέξοδος βρίσκεται στην κατεύθυνση της σύγκρουσης με τους ομίλους, το κράτος τους, τις κυβερνήσεις τους, που υλοποιούν αναπτυξιακά κερδοφόρα τα σχέδιά τους, που ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς νόμους προς όφελό τους, που εντείνουν την εμπορευματοποίηση της γης των δασών, που υποτάσσουν όλα τους τα σχέδια στις ανάγκες των ομίλων. Αυτή είναι η αιτία της χειροτέρευσης της ζωής της λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η αιτία της χειροτέρευσης του περιβάλλοντος. Ως κόμμα μπαίνουμε μπροστά στο μεγάλο αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, της εμπορευματοποίησης του περιβάλλοντος, των δασών, των χρήσεων γης. Η αξιοποίησή τους προς όφελος των κοινωνικών αναγκών μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, που ο λαός θα έχει την εξουσία στα δικά του τα χέρια, θα μπορεί να αξιοποιεί την επιστήμη και την τεχνική, θα σχεδιάζει κεντρικά και θα μπορεί έτσι να εξασφαλίζει την ισόρροπη σχέση του εργαζόμενου ανθρώπου με τη φύση. Θα διασφαλίζει αυτήν την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές θα αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της προσπάθειας ανόρθωσης των δασών από κάθε κίνδυνο. Την ενιαία επίσης σύγχρονη αντιπυρική προστασία με κύριο βάρος στην πρόληψη. Θα εξασφαλίζει την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών με διαφορετική δομή, οργάνωση, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με το αναγκαίο προσωπικό, τις υποδομές μέσα, με νομικό πλαίσιο υπέρ του λαού. Αυτή η προοπτική για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών, αλλά και την προστασία και την προστασία και τους αγώνες για όλες τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στην εντυνόμενη αντιλαϊκή πολιτική και επίθεση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ισοπεδώνει ό,τι θυμίζει εργασιακές σχέσεις και χτυπάει το συνδικαλιστικό κίνημα, αυτόν οργανώνουμε. Απέναντι στις πράσινες business των ομίλων που τσακίζουν τις ζωές μας, τις ζωές της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών δυνάμεων, της νεολαίας, των γυναικών, της λαϊκής οικογένειας, των συνταξιούχων που καταστρέφουν το περιβάλλον, ο λαός πρέπει να αντιπαρατάξει το δικό του αγώνα, να ενισχύσει την πραγματική δύναμή του, όπως έχει φανεί σε όλους τους αγώνες που βρέθηκαν μπροστά οι κομμουνιστές, που βρέθηκαν μπροστά οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση, που βρέθηκαν μπροστά όσοι κοσμούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Για να είναι αυτός ο αγώνας πιο αποτελεσματικός, χρειάζεται η ενίσχυση και η κατάκτηση νέων θέσεων και δήμων στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση από τη λαϊκή συσπήρωση. Λαϊκή συσπήρωση που είναι η δύναμη της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Ενίσχυση των συνδυασμών που είναι τελικά η έκφραση των αγώνων των εργαζομένων, της νεολαίας, των επαγγελματιών, των αγροτών, των αγώνων για την προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, την προστασία της ζωής μας από τις φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ πολύ.